Ο Χάρης Δρόμας τι κάνει αυτό το καλοκαίρι? Ήμουνα με το Φεστιβάλ Αθηνών, παίξαμε στο Ηρώδιο το μυθικό musical Kiss Me Kate με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν βέβαια πριν την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος που παγώσαν όλα και σχεδόν διώξαμε κόσμο το Ηρώδιο, 5.000 άτομα είχε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ξεκινάω την τετάρτη περιοδία με το έργο που έπαιζε από χειμώνα, με την κομμωδία Πρότυπος 20 Αντοχής, που είχαμε ζήσει ένα χειμώνα με ενθουσιασμό από το κοινό. Πήγαμε καλά, παρότι οι συνθήκες είναι δύσκολες εδώ και 5 χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά είχε τέλος πάντων μπει σε μια ρότα ο κόσμος. Τώρα υπάρχει μια αναστάτωση καινούργια και θέλω να σας πω ότι έχουν ακυρωθεί από τις περιοδίες των συναδέλφων που είχαν ανακοινωθεί φέτος τουλάχιστον οι μισές, δηλαδή πάνω από 15. Και οι υπόλοιποι που θα προσπαθήσουμε να περιοδεύσουμε και να δείξουμε τη δουλειά μας, με μεγάλη αιώνια περιμένουμε να δούμε πόσο απήχηση έχει ο κόσμος, αν αυτό το 50 που παίρνουμε κάθε μέρα από τα ATM λόγω των capital controls θα θέλουν να το ξοδέψουν για να λυτρωθούν, γιατί είναι μια λύτρωση το θέατρο, η τέχνη. Πλην όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το αξιολογήσει ο κόσμος όταν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και θα περάσουμε καλά όπως περάσαμε όλο το χειμώνα. Όμως, και συγγνώμη τώρα που κάνω πολιτική παρέμβαση, θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ υπήρξε μια κυβέρνηση την οποία πιστέψανε πολλοί κόσμοι και εγώ μαζί τους, και ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία υπεσχέθη ήταν η ελάττωση του δίκτυα ανεργίας, ο οποίος όπως όλοι ξέρουμε είναι τεράστιο στη χώρα μας, είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Παθογένειος του παρελθόντος, λάθος πολιτικές από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κλπ. Όμως εδώ είχε γίνει μια υπόσχεση, θα βάλω και το γυαλί για να τα πω πιο σωστά, ότι ένα από τα πράγματα τα πρώτα που θα προσπαθήσουν να μειώσουν εν πάση περιπτώσει είναι ο δείκτης της ανεργίας. Εδώ τώρα, μόνο και μόνο για το δικό μου κλάδο θα μιλήσω, ξαφνικά μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, αν υποτεθεί ότι γύρω στις 15 με 20 περιοδίες ακυρώνονται παντελώς, αυτό σημαίνει ένας μέσος όρος 20 ατόμων, εγώ σου λέω 15, πες ότι είναι και μικρότερες δουλειές κάποιες από αυτές, γιατί είναι η τεχνική, είναι και μιλάμε και για φτωχούς ανθρώπους, δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές του θεάτρου, είναι και οι δεύτεροι ηθοποιοί, δηλαδή οι ηθοποιοί που παίζουν μικρότερους ρόλους, όχι δεύτεροι συσσαγωγικά. Είναι και οι τεχνικοί, οι ηλεκτρολόγοι, η τεχνική του ήχου κλπ. Αυτοί που οδηγούν τα φορτηγά με τα σκηνικά, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ήδη ένας αριθμός, όπως υπολογίζω, γύρω στα 400 άτομα που μένουν άνεργα αυτό το καλοκαίρι. Αν τώρα αυτό λέγεται ότι είναι η καταπολέμηση της ανεργίας την οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, τότε και εγώ δεν είμαι ο Χάρης Δρόμας, είμαι, τι να σας πω τώρα, ο Σάκης Ρουβάς. Είστε αισιόδοξος? Δεν μπορώ να σας απαντήσω πλέον, γιατί και ξέρω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Και δεν μπορώ να είμαι απόλυτα αισιόδοξος. Θέλω να είμαι φύση αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η σύμπνοια των πολιτικών αρχηγών, που όμως έγινε γιατί πραγματικά θα επέρχεται η πλήρης καταστροφή και την ίστατη στιγμή, τέλος πάντων, ήρθε αυτή η σύμπνοια για να σώσει μια κατάσταση. Και να δούμε και πόσο θα σωθεί αυτή η κατάσταση και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η σύμπνοια. Επίσης, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν φοβάμαι να πω τα πράγματα με το όνομά τους, θα υπάρχει πρόβλημα στην πορεία, διότι τα μέτρα, όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ σκληρά και μια αριστερής λογικής κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα κυταρικό, ουσιαστικό, να τα εφαρμόσει. Ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τώρα έκανε τη στροφή κατά ανάγκη, αλλά στην πορεία φοβούμε ότι πάντα θα έρχονται σε μια αντίθεση με το ίδιο το πολιτικό του κύτταρο. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε να δούμε πλέον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Εγώ εύχομαι να τα πάμε καλά, γιατί αυτή η χώρα το αξίζει. Από όλες τις συνεργείες είναι μια χώρα που είναι, εκτός ότι έχει πολύ μεγάλες αρετές σαν γεωπολιτικά, ας πούμε, έχει και ένα λαό ο οποίος έχει επιδείξει πολύ μεγάλες αρετές σε όλο το μεγάλο κέντρο του παρελθόντου, αλλά και πολλές παθογένειες, τις οποίες εκεί πρέπει όλοι μαζί με θάρρος
να τις επισημάνουμε και να τις αναπέψουμε. Ευχαριστώ μεγάλη για την